Να καλωσορίσω κι εγώ τους μαθητές της κοπέλου. Να βάλετε και κανένα καράβι και από το Μαντούδι, να μπορούν να γυρνάνε πιο εύκολα από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη που το ζητάνε και οι κάτοικοι. Γιατί, κύριε Τυραντούπουλε, θα πάμε μετά να κάνουμε κινητοποίηση με τα παιδιά και θα έχετε πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, το θέμα της ερώτησης βέβαια αφορά τα τρίκαλα. Έχουν ήδη περάσει 7 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και στα χωριά Φαρκαδόνας και Μεγάλων Καλυβίων του νομού Τρικάλων παρατηρούνται και πιο σοβαρές καθυστερήσεις τόσο στην καταβολή της πρώτης αρρωγής όσο και στη στήριξη των κατοίκων, οι οικίες των οποίων έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πιο συγκεκριμένα στα Μεγάλα Καλύβια που έχουν εγκρεμιστεί ή χαρακτηριστεί πλήρως ακατάλληλα 120 σπίτια, 100 αποθήκες, μερικώς ακατάλληλα 80 σπίτια και πάνω από 240 σπίτια έχουν ζημιές, κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει αποζημίωση για το σπίτι ή την αποθήκη του και ούτε βέβαια στεγαστική συνδρομή. Μάλιστα αρκετοί κάτοικοι δεν έχουν πάρει ούτε την πρώτη αρρωγή ή ακόμα και την επιδότηση ενοικίου, γιατί αρκετοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, να πάνε να βρουν να μείνουν κάπου αλλού. Στη Φαρκαδόνα υπάρχουν 117 κάτοικοι που διαμένουν στο Κουτσόχερο, στην προσφυγική δομή. Στην επικράτεια του Δήμου τα σπίτια κόκκινα και κίτρινα όλα μαζί, αυτά δηλαδή που δεν μπορούν να κατοικηθούν, είναι σχεδόν 800. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που έχουν αποκλειστεί αυθαίρετα από την ίσπραξη του ποσού της πρώτης αρρωγής και φυσικά και εδώ υπάρχουν κάτοικοι που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Σοβαρές γραφειοκρατικές διαδικασίες καταγγέλνουν οι ίδιοι κάτοικοι. Δεδαλώδεις, χρονοβόρες. Δεκάδες είναι οι αιτήσεις για επανελέγχους σπιτιών που εκκρεμούν και φυσικά οι πλημμυροπαθείς είναι στο έλεος των γραφειοκρατικών διαδικασιών και το να κάτσουν να ψάξουν οι ίδιοι να βρουν το τι γίνεται. Αυτά είναι μερικά μόνο ενδεικτικά παραδείγματα από το τι συμβαίνει στο νομό Τρικάλων, ιδιαίτερα σε αυτά τα δύο χωριά. Οι ίδιοι κάτοικοι θέτουν επιτακτικά κάποια μέτρα που πρέπει η κυβέρνηση και εσείς κύριε Υπουργέ να απαντήσετε. Να δοθεί άμεσα η αποζημίωση για την οικοσυσκευή σε όλους. Εμείς λέμε να αποζημιωθούν στο 100% του κόστους. Δεν μπορούν οι κάτοικοι να βάζουν το χέρι στην τσέπη για κάθε τι, για μια καταστροφή που δεν είναι δική τους ευθύνη. Είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, είναι ευθύνη της λογικής του κόστους ωφέλους, της λογικής των επιλέξιμων έργων, γι' αυτό και πλημμύρισε και η περιοχή. Να σταματήσουν και οι καθυστερήσεις στη στεγαστική συνδρομή και την επιδότηση ενοικίου. Να αποζημιωθούν στο 100% για το κόστος των σπιτιών. Η αποζημίωση αυτή τη στιγμή είναι στα 800 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, ενώ και με την ακρίβεια το κόστος για να φτιάξεις το σπίτι είναι διπλάσιο. Και ζητούν και μόνιμο κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ για την περιοχή, για να μπορέσουν να κάνουν όλες τις απαραίτητες κινήσεις και τις αιτήσεις και όλα τα υπόλοιπα χαρτιά τα οποία τους ζητάτε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Καταρχήν, να σημειώσουμε εδώ και στο σώμα, ποια ήταν η κατάσταση πριν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά την ακτοπτωτική σύνδεση με το Μαντούδι ή τις Σποράδες. Γιατί ήταν η κυβέρνηση, μια και το ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος, ήταν η κυβέρνηση και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών από την περίοδο που ήμουν Γενικός Γραμματέας τότε, όπου επιχορήγησε τη σύνδεση Θεσσαλονίκη-Βόρειες Σποράδες με την ίδια γραμμή να συνδέεται και με το Μαντούδι. Η συνολική επιχορήγηση έφτασε και νομίζω ξεπέρασε κατά κάτι τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία είμαστε για να συνεχιστεί αυτή η διασύνδεση που σχετίζεται και με τη σύνδεση των Βορείων Σποράδων με το Μαντούδι. Πάμε τώρα στο θέμα της ερώτησής σας και για την οποία πάλι σας ευχαριστώ και μου δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε τα μέτρα που υλοποιούμε στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Βέβαια, μέσα στο χρόνο που προβλέπετε από την διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξω στην πλήρη τους έκταση όλα τα μέτρα του σχεδίου στήριξης και ανάπτυξης στην στήριξη και αποκατάσταση στη Θεσσαλία. Ας σταθούμε αρχικά στο πλαίσιο της κατοικής αρρωγής που θίξατε κιόλας και άρχισε να υλοποιείται από την πρώτη στιγμή.
από εκείνες τις ημέρες, τις δύσκολες ημέρες, τις καταστροφικές ημέρες που ήταν σε εξέλιξη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοιξε η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής, η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Και μέσα σε ελάχιστες ημέρες άρχισε να καταβάλλεται στους δικαιούχους η πρώτη αρρωγή. Τόσο μέσα από την αυτοματοποιημένη διαδικασία της ΑΔΕ, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα μεγάλα Καλύβια και άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όσο και μετά από διασταυρώσεις. Σε χρόνους που η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα δεν έχει πετύχει ποτέ. Μέχρι τώρα, συνολικά οι πληρωμές της πρώτης αρρωγής ανέρχονται σε 176 εκατομμύρια ευρώ προς περισσότερες από 49.000 περιπτώσεις νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι τα μεγέθη, είναι τα στοιχεία και όχι τα συνθήματα. Και ας αναφερθούμε με στοιχεία και για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, όπου συμπεριλαμβάνονται τα Μεγάλα Καλύβια και η Φαρκαδόνα. Συγκεκριμένα, 16,3 εκατομμύρια ευρώ προς 3.546 φυσικά πρόσωπα για ως πρώτη αρρωγή για πρώτες ανάγκες, ζημιές στην οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες. 5 εκατομμύρια ευρώ προς 839 δικαιούχους πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, καθώς αναφερθήκατε ότι δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή. 7 εκατομμύρια ευρώ σε 2.881 επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των κτηνοτροφικών μονάδων. Είναι δηλαδή και η πρώτη αρρωγή προς τους αγρότες, ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος. Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ως προς την υλοποίηση της κρατικής αρρωγής, δεν έχει επί της ουσίας στείλει αγρότες δικαιούχους του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρρωγής. Άρα τα στοιχεία που σας ανέφερα αφορούν τους αγρότες του πρώτου κύκλου. Αδριστικά λοιπόν, στο νομό Τρικάλων η πρώτη αρρωγή έχει διαμορφωθεί ως τώρα στα 28,3 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι η πρώτη αρρωγή. Μία πρώτη ενίσχυση που έχει καταβληθεί στους πληγέντες που πληρούν τις προϋποθέσεις σε χρόνους που δεν συγκρίνονται με αυτούς του παρελθόντος. Το έχω ξαναπεί, το έχω πει ξανά, το υπογραμμίζω και τώρα. Όλες οι διαδικασίες γίνονται μετά από ελέγχους και προϋποθέσεις, καθώς μέλημά μας είναι η αρρωγή του κράτους να πάει σε αυτούς που τη δικαιούνται, σε αυτούς που την έχουν ανάγκη και σίγουρα σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Σε αυτό το σημείο είναι που διαφωνούμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα αρκετές φορές, που συνεχώς ζητά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εδώ διαφωνούμε, αγαπητέ συνάδελφε. Πρέπει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, αλλιώς δεν γίνεται δίκαιη κατανομή των πόρων. Στόχος μας είναι η έγκαιρη αλλά και νόμιμη καταβολή της αποζημίωσης σε όσους τη δικαιούνται. Δεν υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σε περιοχές. Πέραν όμως της πρώτης αρρωγής, έχουν καταβληθεί και 34,4 εκατομμύρια ευρώ προς 2.940 επιχειρήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες στις πληγήσεις περιοχές, ως προκαταβολή του 50% της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρρωγής. Προχωρούν παράλληλα και τα σχήματα της στεγαστικής συνδρομής. Όσον αφορά τη στεγαστική συνδρομή, οι πολίτες που υποβάλλουν πλήρεις και ορθούς φακέλους λαμβάνουν την αρρωγή του κράτους. Και σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και εδώ όροι, υπάρχουν και προϋποθέσεις. Όροι και προϋποθέσεις που είναι κατά πολύ πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών σε σύγκριση με το παρελθόν. Και το γνωρίζετε αυτό. Όροι και προϋποθέσεις που έχουν προσαρμοστεί και στα δεδομένα της Θεσσαλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση προβλέψαμε για πρώτη φορά για κτίρια με ζημιές σε μη φέροντα στοιχεία τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής εξ ολοκλήρου με τη μορφή δωρεάν κρατικής αρρωγής. Και χωρίς την ανάγκη μελέτης από ιδιώτη μηχανικό, αλλά με την εμπλοκή των μηχανικών της αρμόδιας υπηρεσίας. Και με καταβολή της κρατικής αρρωγής, ανάλογα με τα τετραγωνικά, με την υποβολή των σχετικών παραστατικών. Στα δεδομένα της Θεσσαλίας προσαρμόστηκε και το σχήμα της προσωρινής στέγασης, χορηγώντας και επεκτείνοντας το επίδομα ενοικίου και συγκατοίκησης και στις περιπτώσεις των κατοικιών εκείνων που είχαν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα προς χρήση. Και καταβάλλονται σε καθημερινή βάση επιδόματα ενοικίου και συγκατοίκησης σε όλη τη Θεσσαλία, συμπεριλαμβάνοντας και τις περιοχές των Μεγάλων Καλυβίων και της Φαρκαδόνας. Εργαζόμαστε λοιπόν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στις ιδιαίτερες και μεγάλες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για τους συμπολίτες μας στη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μεταξά, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλά, για το καράβι στη Σκόπελο θα το δούμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα καταθέσω επίκαιρη ερώτηση. Αλλά η στήριξη, όχι σε εσάς προφανώς, αλλά η στήριξη του συστήματος του σημερινού σας κάνει να ζητάτε από τους, ακόμα και από τους κατοίκους του νησιού, να παρακαλάνε κάποιον εφοπλιστή ή να παρακαλάνε το Υπουργείο Οικονομικών να βρεθεί ένα κονδύλι για να δοθεί στον εφοπλιστή ως αποζημίωση, λες και είναι κάποια κατηγορία της κοινωνίας που πρέπει να βοηθηθεί και παραπάνω για να φέρει ένα καράβι στη Σκόπελο. Αυτό απάντησε ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας στους δημάρχους όταν πήγαν να τον επισκεφτούν για τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Βρείτε κονδύλι για να επιχορηγήσετε τον εφοπλιστή. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή η Σκόπελος δεν έχει καράβι ούτε από το Μαντούδι ούτε από τη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά την ερώτηση, νομίζω κύριε Υπουργέ ότι για άλλη μια φορά με έναν τρόπο ωρεοποιείτε μια κατάσταση και προφανώς δεν απευθύνεστε στους κατοίκους της Θεσσαλίας, οι οποίοι τα ζούνε. Μάλλον απευθύνεστε σε κατοίκους, σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει εκεί. Αλλά μιας και αναφερθήκατε στα στοιχεία, η κατάσταση την οποία βιώνουν εξαιτίας των δικών σας καθυστερήσεων και της δικής σας πολιτικής αυτή τη στιγμή, σχεδόν 8 μήνες μετά τις πλημμύρες, οι κάτοικοι και της Φαρκαδόνας και των Μεγάλων Καλυβίων, όπως και των υπόλοιπων περιοχών της Θεσσαλίας, είναι ενδεικτική. Και θέλετε στοιχεία, να πούμε στοιχεία. Στοιχείο. Μεγάλα Καλύβια. Τοποθετήθηκαν στο χωριό 40 κοντέινερ που το κόστος σύνδεσης ρεύματος 300 ευρώ βάρινε τους πλημμυροπαθείς. Ζητήσατε από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταστραφεί και δεν έχουν σπίτι 300 ευρώ για να συνδεθεί το ρεύμα σε ένα κοντέινερ. Στοιχείο είναι και αυτό. Στοιχείο είναι ότι η αμοιβή του μηχανικού για το πόρισμα και την εγκατάσταση νέων μετρητών της ΔΕΗ στα κίτρινα σπίτια, 500 περίπου ευρώ, βάρινε τους κατοίκους της Φαρκαδόνας. Και αυτό στοιχείο είναι. Στοιχείο είναι ότι στα 45 κοντέινερ που πήγαν στη Φαρκαδόνα, πέρα από τον κόσμο που μένει στο Κουτσόχερο, λοιπόν, δεν έχει συνδεθεί σε αυτά τα κοντέινερς, δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ρεύματος, ίδρυυσης, αποχέτευσης. Μιλάμε για 8 μήνες μετά. Και αυτό στοιχείο είναι. Στοιχείο επίσης είναι ότι η κατάσταση χειροτερεύει σε σχέση με, με τις δικές σας τις παρεμβάσεις ως κυβέρνηση. Αποχαρακτηρίζετε σπίτια. Κόκκινα σπίτια βαφτίζονται πράσινα. Τι έγινε αυτό, γιατρεύτηκαν μόνα τους. Τι πάθανε τα σπίτια αυτά. Λοιπόν, για να κόψετε κόσμο από τις αποζημιώσεις. Με τη γραφειοκρατία και τα πρόσθετα έγγραφα τα οποία ζητάτε, δημιουργούνται επιπλέον κόφτες. Και δημιουργείται επιπλέον κόφτες. Για παράδειγμα, πρόσφατα με ενημέρωσαν και από το Βόλο, ενώ είχατε δεσμευτεί σε προηγούμενη ερώτηση, επίκαιρη μάλιστα, για τους κατοίκους εκείνους οι οποίοι είχαν κάνει, κατόπιν υπόδειξης βέβαια των μηχανικών, είχαν κάνει μόνοι τους τις επισκευές και τους είπαν βγάλετε φωτογραφίες και φέρτε τις μετά, ζητάτε τώρα από τους κατοίκους που έκαναν τις επισκευές να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι θα κάνουν μόνο εκείνες τις επισκευές που τους λέει το κλιμάκιο των μηχανικών. Μα έχουν κάνει ήδη τις επισκευές κατόπιν δικής σας υπόδειξης. Και το κάνετε αυτό μαζί με πολλά άλλα, νέα έγγραφα, νέες αιτήσεις, νέα χαρτιά που ζητάτε για να κόψετε και από εκεί κόσμο. Και το αποκορύφωμα, και αυτό είναι στοιχείο κύριε Υπουργέ, στείλατε τον ένφια. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Στείλατε και τον ένφια, λες και θα σωθεί το κράτος από τον ένφια που θα πληρώσουν οι πλημμυροπαθείς. Και μάλιστα το στείλατε και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαρακτηρισμένα κίτρινα σπίτια. Και στα Μεγάλα Καλύβια που μας καταγγείλανε προχθές το ζήτημα. Νομίζουμε λοιπόν ότι χρειάζεται, πέρα από την εικόνα που παρουσιάζεται εδώ, ξαναλέω, και σε επίπεδο Θεσσαλίας που είναι ωρεοποιημένη, χρειάζεται να σκύψετε καλύτερα πάνω από τα προβλήματα των κατοίκων. Υπάρχει δικαιολογημένη οργή και πρέπει να συνεχιστούν και οι αγώνες, γιατί από ό,τι φαίνεται πρέπει να σας πιέσουν ακόμα περισσότερο για να μπορέσουν να δουν στον ήλιο μοίρα οι άνθρωποι αυτοί. Σας ευχαριστώ. Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας. Αφού ανοίξατε την κουβέντα για το καράβι ή μάλλον για τα καράβια, θα πρέπει να καταστήσετε ξεκάθαρο κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν θέλετε να υπάρξει κρατική επιχορήγηση για τη σύνδεση, άρα να μην βρεθούν πόροι. Τι προτιμά το ΚΚΕ, να αγοραστούν δημόσια καράβια που να κάνουν τα δρομολόγια μεταξύ Σποράδων, Μαγνησίας ή άλλων νησιών.
Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να ακούσουμε και την πρόταση, ουσιαστική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Βέβαια, πέραν μιας πρότασης συγκροτημένης, ακούσαμε να μας λέτε ότι κόβουμε κόσμο για να μην τον αποζημιώσουμε. Αλήθεια. Όχι μόνο ποτέ είναι αυτό. Πώς σκεφτήκατε αυτό το αφήγημα σε μια κυβέρνηση η οποία μέχρι τώρα, όπως αναφερθήκαμε πριν, στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, συνολικά η κρατική αρρωγή που έχει χορηγηθεί ήδη έχει φτάσει τα 210 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, ξέρετε, συχνά το ΚΚΕ το χαρακτηρίζει ως ψίχουλα. Δεν είναι ψίχουλα, είναι ποσά που έχουν χορηγηθεί και συνεχίζονται. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, σύμφωνα και με τα στοιχεία που εισέρχονται σε αρμόδιες υπηρεσίες. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται και η επικοινωνία και η συνεργασία που έχουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 2 ημέρες τη βδομάδα είμαι στη Θεσσαλία. Έχω δει τους κατοίκους από τα μεγάλα καλύβια, με τη Φαρκαδόνα, τους κατοίκους, αρκετούς δεκάδες ήταν. Συναντηθήκαμε την Παρασκευή. Με όλους τους κατοίκους έχω επικοινωνία, όλου του πολιτικού φάσματος και όχι μόνο με τα κομματικά σας στελέχη που συνηθίζετε να έχετε εσείς και να κάνετε εκδηλώσεις ή παραστάσεις. Είναι καλό να βλέπουμε όλο το πολιτικό φάσμα και να παίρνουμε από όλο το πολιτικό φάσμα ερεθίσματα και προσεγγίσεις. Οι πολίτες λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ενημερώνονται για το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής και της επιχορήγησης των επιχειρήσεων μέσω των γραφείων της ΔΑΕΦ σε κάθε περιφέρεια, των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας και φυσικά του τηλεφωνικού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και κρατικής αρρωγής του Υπουργείου. Παράλληλα, την αμέσως επόμενη περίοδο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη δημιουργία ΤΑΕΦ στη Θεσσαλία με παρουσία και στις περιοχές των Τρικάλων και φυσικά θα συνεχίσουμε το έργο μας. Η στήριξη και η ενίσχυση της Θεσσαλίας μας αφορά όλους και θα είμαστε εδώ όποτε θέλετε να συζητάμε για αυτά τα θέματα. Όλοι μαζί θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε την αποκατάσταση του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.